Καλημέρα σας. Για πείτε. Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε δεν είναι σε τι τιμή θα φτάσει το σουβλάκι, αλλά γιατί φτάνει. Γιατί φτάνει, για πάμε. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που πρώτα απ' όλα η φορολογία είναι στα ύψη, είναι κάτι που το γνωρίζουμε, οι ασφαλιστικές φορές είναι στα ύψη και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και ένα σοβαρό πρόβλημα που τα κρέατα σε όλη την Ευρώπη, το να τονίσω, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, ανεβαίνουν συνέχεια. Έχουν μια αύξηση στην τιμή στο κρέας από 1η Μαρτίου 30%. Τόσο πολύ. Ο καταναλωτής, επειδή αναφέρεται ότι θα στεναχωρηθεί με την αύξηση στην τιμή, δεν θα στεναχωρηθεί. Θα στεναχωρηθεί αν δεν υπάρχει ποιότητα στο προϊόν που θα πάρει. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αυτή η ποιότητα. Γι' αυτό ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάποιες αυξήσεις. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το προϊόν μας. Δηλαδή, το προϊόν όταν μας, λέτε κάποιες αυξήσεις, τώρα, σε τι ποσοστό? Το ποσοστό θα είναι στο 10 με maximum 15%. Ένα μεγάλο κομμάτι πάλι θα το απορροφήσουμε εμείς. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο 3 ευρώ ή όχι? Αλλά θα είναι κοντά στο 3, δεν νομίζω θα το φτάσουμε. Κοντά στο 3 ευρώ. Κοντά στο 3.